καθορισμό χρήση δίση του παραχωρούμενη κατά χρήση έκταση του αγρότημα αφιστόλεπτα δίβρο ΔΕΑ για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού. Εισηγητή ο κύριο Κρέπα. Πριν από την εισήγηση, να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο, στον εκπρόσωπο τη εταιρεία και στον αντιπρόεδρο τη κοινότητα. Κάναμε ένα συμβούλιο και πήραμε μία απόφαση. Η απόφαση αυτή, είμαστε πενταμελές συμβούλοι. Οι τέσσερις ψηφίσαν θετικά και ο ένας αρνητικά. Εγώ δεν βλέπω το λόγο κάτι άλλο. Αν ξέρετε κάτι άλλο, πέστε μας. Ήρθαν οι άνθρωποι και ζητούσαν, ας πούμε, να πάρουν τη γνώμη τη δικιά μας για την παραχώρηση φωτοβολταϊκών. Αυτό έγινε, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, πέστε μου κάτι να απαντήσω. Υπάρχει τίποτα άλλο? Όχι, τοποθέσεις θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο. Το σχετικό με το οποίο είπατε... Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Μπορώ να κάνω ερωτήσεις στον πρόεδρο? Λοιπόν, να τελειώσει. Και υπάρχουν 100 άτομα άνερα. Με το σκεπτικό ότι αυτό το θα γίνει παραχώρηση, ότι θα δουλέψουν τα παιδιά αυτά επί 2 χρόνια. Αυτό πέρασε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχε και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Χρονόπουλος ονομάζομαι, είμαι πρόσωπος εταιρείας. Προκειμένου να απαντήσω, οι εταιρείες είναι οι Κρόνους. Έχει Κρόνους ηλιακή ενέργεια, 2, 3, 4, οι οποίες έχουν κάνει την αίτηση προς εσάς για την παραχώρηση των εκτάσεων, και η κατασκευάστρια εταιρεία που θα κατασκευάσει το έργο είναι η UVLAS. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν διάφορα πράγματα, ήθελα να τοποθετηθώ, να απαντήσω και ενδεχομένως ό,τι ερωτήσεις έχετε να τις θέσετε σε μένα. Η σημερινή απόφαση που θα πάρετε αφορά καταρχήν 350 στρέμματα. Είναι σε τρεις εκτάσεις, στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι στα πλαίσια του καθορισμού χρήσεων γης, που γίνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, και την παραχώρηση την κάνει το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτάσεις ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απόφαση για την παραχώρηση ημί την παίρνει τελικά το Υπουργείο για τις εκτάσεις που είναι πάνω από 100 στρέμματα. Για κάτω από 100 στρέμματα την παίρνει η περιφέρεια. Προκειμένου να μας παραχωρηθούν οι εκτάσεις, γίνεται δημοπρασία, στην οποία υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Το αντίτιμο αυτό ορίζεται βάσει νόμου. Δεν παίρνουμε τις εκτάσεις δωρεάν. Οι εκτάσεις μας παραχωρούνται με αντίτιμο. Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο έργο, στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις, και προκειμένου να εγκατασταθούν τα έργα εκεί πέρα, αυτό γίνεται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, το οποίο επίσης καθορίζεται από τον νόμο, και σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Άρα λοιπόν οι εκτάσεις, επαναλαμβάνω, δεν παραχωρούνται δωρεάν. Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα που ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που άκουσα που δείξατε ήταν σχετικά με τα ανταποδοτικά. Υπάρχουν ανταποδοτικά βάση νόμου στο συγκεκριμένο έργο σε σχέση με άλλα που υπάρχουν στην περιοχή σας, στα οποία βάση νόμου υποχρεούμαστε να δώσουμε. Αυτό είναι το 3% στο οποίο η κυρία Τερζοπούλου αναφέρθηκε, αν θυμάμαι καλά. Τα ανταποδοτικά αυτά, επειδή πάνε στο αναέργο, όπως έχει γίνει η σχετική δημοπρασία της ΡΑΕ, γιατί είναι 18 σταθμοί, μιλάμε για τα 3 έργα, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή εδώ μέσα συζητάμε για τα 3 έργα, έχουν τα σχετικά ανταποδοτικά που πηγαίνουν, το 1% πηγαίνει στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, το 1,7% πηγαίνει στο Δήμο προκειμένου να κάνει έργα ανάπτυξης και περιβαλλοντικά, και το υπόλοιπο, το 0,3%, πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο για αναδασώσεις, για δασοτεχνικές εργασίες, όπως αυτό καθορίζει. Επιπλέον αυτών των ανταποδοτικών... Ισχύει τα 3 έργα ισχύως. Τα 3 αυτά έργα είναι συνολικής ισχύως 25 ΜΒ. Για τις 3 αυτές εκτάσεις, ξαναλέω.
Από εκεί και πέρα, το έργο κατά την κατασκευή του, η κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την κατασκευή του έργου θα απασχοληθούν 250 με 300 άτομα. Η εταιρεία, αυτό που είπε και στην τοπική κοινότητα όταν συνάντησε τους συμβούλους, ήταν ακριβώς ότι κατά προτεραιότητα θα απασχολήσει το δυναμικό της κοινότητας. 250 με 300 άτομα. Αυτό σημαίνει θέσεις μηχανολόγων, θέσεις ηλεκτρολόγων και απλοί εργάτες. Αυτό είναι μια πάγια τακτική και της εταιρείας μας και θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα κάνουν και όλες οι εταιρείες. Όταν πηγαίνουν και κατασκευάζουν ένα έργο, αξιοποιούν το δυναμικό της περιοχής. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο αριθμός στον οποίο ευελπιστούμε να καλύψουμε και το οποίο θα γίνει κατά προτεραιότητα από την Ασβεστόπετρα, θα γίνει από τα Λιβερά, τα οποία σαφώς έχουν πολύ λιγότερο κόσμο. Και δεν είναι και από εκεί και πέρα σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Αυτό που είπε και ο Πρόεδρος και θέλω να το καταλάβετε είναι ότι η εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κόσμο. Εάν όμως δεν έρθει ο κόσμος να δηλώσει ότι θέλει να εργαστεί, με το ζόρι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε. Εμάς η πρόθεσή μας και η θέλησή μας είναι να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και να δουλέψουν. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, παραπέρα, είχε μιλήσει και για κάποιο δρόμο. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, πιθανόν αυτό που είπαμε είναι μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες στο να εξυπηρετηθούν η τοπική κοινωνία. Αυτό σημαίνει και η βελτίωση του δρόμου που συνδέει την Ασβεστόπετρα με το έργο και μέρος του δρόμου αυτού πηγαίνει και στον Προφητηλία. Είναι πρόθεση της εταιρείας το να το κάνει. Το θέμα της ασφαλτόστρωσης, γιατί τέθηκε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο για εμάς. Χρειάζεται ειδικές αδειοδοτήσεις και είναι πιο δύσκολο. Από εκεί πέρα, άκουσα κάτι για το θέμα για τους βοσκούς και για την κτηνοτροφία της περιοχής. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη κάνει κάποια επαφή. Γνωρίζουμε ότι είναι 4 κτηνοτρόφοι στην περιοχή, 3 μόνιμοι και 1 μετακινούμενος. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές με τους ανθρώπους και γιατί θέλουμε να τα βρούμε, να τα έχουμε καλά με την τοπική κοινωνία. Δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε. Στο Κοινοτικό Συμβούλιο ήταν 9 ΜΒ. Βάσει των συμβάσεων που μας έχουν δώσει σε πρωτοτυπία. Τώρα, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να μου το δώσει σαν απάντηση. Αυτό που φτάσαμε στα 25. Από τα 9 πήγαμε στα 25. Πρέπει να. Ναι. 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 Μιλήσατε για τα ωφέλη που θα φέρει στο χωριό. Για 250 θέσεις εργασίας κλπ. Να μην τα αναφέρουμε. Εγώ σε αυτό που θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο είναι ότι η έκθεση των 1040 σωμάτων είναι στο συγκεκριμένο 865 οικόπεδο, αλλά θα ανοίξουμε την όρεξη κυριολεκτικά να μπουν για 15-20 χρόνια εκεί και με ένα τμήμα πολύ ελάχιστο για μια επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ να δίνονται 30.000 ευρώ στην κοινότητα και με ανταποδοτικά ωφέλη που δεν τα ξέρουμε στη διάρκεια. Ποια θα είναι στη διάρκεια. Αυτά όλα για μένα είναι το κόκκινο, ένα από τα κόκκινα πανιά. Δεν θέλω να σας μεταφέρω τους ισολογισμούς της εταιρείας συγκεκριμένης που έχει να κάνουν ισολογισμούς, αν μπείτε στο ίντερνετ και έχω ολόκληρο το φάκελο. Υπάρχουν ισολογισμοί της εταιρείας, να δείτε ότι αυτές οι εταιρείες σε Κρόνους και όλες αυτές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή μας αποτελούν δορυφόρους μεγάλων εταιριών. Το είδατε και προηγουμένως, ήταν η UV Ελλάς, η UV η συγκεκριμένη εταιρεία γερμανική και από πίσω είναι τα ΕΛΠΕ. Αύριο παρεπιπτόντως να αναφέρουμε ότι γίνεται επίσης μια ημερίδα για ενεργειακούς δήμους. Θα απαντήσετε τώρα. Ναι. Η πρωτοβουλία πολιτών δηλώνει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση του γιγαντιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου με την εχώρηση κοινοτικών εδαφών. Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα, δυσκολεύει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα για τον οποίο κόπτονται πολλοί. Η απόφαση αυτή λειτουργεί ως άλοθη για την βίαιη απολιγνητοποίηση και συμπληρώνει το παζλ της άμεσης φτωχοποίησης της περιοχής μας. Αυτή είναι η δήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών προς τους δημοτικούς άρχοντες, μία παράκληση από την ομάδα «Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων
αν και η γνώμη σας από ό,τι γνωρίζω έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, πείτε ένα μεγάλο όχι στα αδιφάγα συμφέροντα. Σε αυτό το οποίο πάει να συμβεί όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα. Σε παραχωρούμενη καταχρήση έκταση του αγρότημας βάσου τα ζεστόπετρα Δήμου Ιορδαίας για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού σταθμού. Όπως γνωρίζετε κύριε συνάδελφοι, είχαμε κάνει μέσα στο χειμώνα ένα δημοτικό συμβούλιο και εκεί είχαμε εισηγηθεί θετικά προς την κατασκευή αυτού του φωτοβολταϊκού. Δυστυχώς δεν συζητήθηκε τότε, γιατί αποχώρησαν μέλη που έπρεπε να συμμετέχουν στη συνεδρίαση, αλλά και συγχρόνως υπήρχαν και οι αντιδράσεις από μέρος της κοινότητας και δεν μπόρεσε να συζητηθεί το θέμα. Δεν συνηγορήσαμε θετικά, είπαμε να ακουστούν. Αναβλήθηκε, δεν συζητήσαμε. Δεν τελείωσε, δεν τελείωσε. Λέτε ότι εισηγηθήκαμε θετικά, δεν εισηγηθήκαμε θετικά. Να τελειώσω. Θα καταλάβετε τι λέει, αφήστε το να τελειώσω. Λοιπόν, αφού πρόκειψε όλο αυτό το θέμα, αποσύραμε το θέμα για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Δυστυχώς και πάλι προέκυψε το θέμα της επιδημίας του κορονοϊού. Δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε διαζώσεις. Γινόταν οι συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις και με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Συγχρόνως έτοιμα όλης της αντιπολίτευσης ήταν να συζητηθεί διαζώσεις. Παρόλα αυτά και τώρα να συμμετέχουν και κάτοικοι του χωριού. Και ενώ πάλι τώρα είναι η συνεδρίαση και κλεισμένο το θηρό, εμείς αποφασίσαμε να το φέρουμε το θέμα και να δίνουμε μία λύση, είτε θετική είτε αρνητική, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι ελεύθερες οι συνεδριάσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα προέκυψαν κάποια θέματα. Τα θέματα που προέκυψαν είναι ειδικά το πλήγμα που δέχεται ο πρωτογενής τομέας και είναι ειδικότερα η κτηνοτροφία, γιατί όντως είναι και στο λίβαδο η περιοχή, με τους βοσκοτόπους και με τον χώρο που δεν μπορούν να βόσκουν πλέον τα ζωντανά των κτηνοτρόφων που βρίσκονται και στην περιοχή και βόσκουν στην ευρύτερη περιοχή Λιβερών και Ασβεστόπετρας. Συγχρόνως, ο Δήμος μας, μετά την απολιγνητοποίηση, έχει εναποθέσει τις ελπίδες της ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και να ενισχύσουμε και τον πρωτογενή τομέα, είτε λέγεται προσβασιμότητα, είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι η ελπίδα μας από εδώ και πέρα. Ένα δεύτερο που σημαντικό που παίζει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με την επίσκεψη του κυρίου Μουσουρούλη στην περιοχή μας, ο υπεύθυνου για την απολιγνητοποίηση, τέθηκε από τους δημάρχους να οριοθετηθούν θέσεις για τέτοιες επενδύσεις και να μην γίνεται άναρχα η κατασκευή σε διάφορα σημεία. Και το πιο βασικό απ' όλα, δεν μπορεί να δεχόμαστε εμείς να γνωμοδοτήσουμε τώρα και να πούμε ναι ή όχι, ενώ έχουν προηγηθεί όλες οι άλλες διαδικασίες. Ποιος είναι ο λόγος να βάζουν στο τρυπάκι την τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει μια απόφαση θετική ή αρνητική? Γι' αυτούς τους παραπάνω λόγους, η εισήγησή μας είναι να μην γνωμοδοτήσουμε υπέρ αυτής της παραχώρησης. Αυτός ο αιώνας που διανύουμε είναι ο αιώνας της τετάρτης βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της ψηφιακής τεχνολογίας και των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Που σημαίνει ότι όποιος δεν πιστεύει ότι... Πολύ Παπανδρίκη. Ναι, έχει να κάνει στη συμπάθειά μας. Λοιπόν, που σημαίνει ότι όποιος πιστεύει ότι δεν θα εγκαθίστανται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αιωλικά, τέλος πάντων πιο συγκεκριμένα στον χώρο μας, είναι βαθιά ενημερωμένος. Εδώ, στον τόπο μας, γίνεται μια επένδυση εκατομμυρίων. Δηλαδή, μιλάμε για 204 ΜΒ σε μια έκταση 5,5 χιλιόμετρου θερμάτων, όπου ο Δήμος Ιορδαίας βέβαια έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο, όπως είπε ο κύριος Μουτουχίδης, 4,4%, εγώ το βάζω 12%, τέλος πάντων, έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο στα ανταποδοτικά τέλη. Αλλά από τη μία πλευρά έχουμε μια πολυεθνική εταιρεία, έχουμε τους εφοπλιστές, οι οποίοι ζητάνε να βγάλουν το ψωμάκι τους. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε την τάξη των κτηνοτρόφων.
Αν θεωρητικά δεχθούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την παραχώρηση γης στις πολυεθνικές, στους εφοπλιστές, λύτεται κεραία η τάξη των κτηνοτρόφων, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν χερσονήματα ως κοτόπους, προκειμένου να έχουν τις ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εξισωτικές αποζημιώσεις, που είναι ένα καλό συμπλήρωμα για τα εισοδήματά τους. Είναι μια τάξη χυμαζόμενη, μια τάξη που αγωνίζεται για τα δικά της δίκαια και για τα δικά της εισοδήματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, με τη σημερινή τοποθέτησή μας, αισθανόμαστε ότι η πρώτη τάξη βάζει χέρι στην δεύτερη τάξη, από τη στιγμή που επαπειλούνται τα προσκοτόπια. Στη μεταλλητική περίοδο που διανύουμε, ο πρωτογενής τομέας είναι νευραλγική σημασία για τον τόπο μας και πρέπει να στηρίξουμε με νύχη και με δόντια τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η πολιτεία από το 1996 και μετά μέχρι σήμερα έχει προβεί σε μια πανσπερμία διατάξεων που τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ελαστικές και ενισχυτικές για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πρέπει όμως να σταθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και στα αιτήματα των κτηνοτρόφων, γιατί συνήθως αυτά χάνονται στους διαδρόμους των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν την αδιαφορία, την αμέλεια και την αδράνεια των οργάνων της πολιτείας και δεν μπορούν να στηρίξουν τα δικαιώματά τους. Κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι σε χώρους κάτω ή δίπλα από τα φωτοβολταϊκά έχουν θεσπίσει διατάξεις έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να μην χάνουν τις ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς αυτόν τον δρόμο πρέπει να βαδίσει και η πολιτεία σήμερα, αν θέλει να στηρίξει λίγο την τάξη του. Δεν θέλουμε να είμαστε θετικοί σε παραχώρηση γης που βλάπτει τώρα και στο μέλλον τα δικαιώματα της κτηνοτροφικής τάξης. Εμείς, σαν παράταξη, επειδή άκουσα διάφορα εδώ να λέγονται για εφοπλιστές και για πλούσιους κτλ., δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι πίσω από την εταιρεία. Έχω ακούσει κι εγώ ότι είναι κάποιοι πίσω από την εταιρεία που δεν φαίνονται. Ακούω τώρα για τη γερμανική, τη UVAEGE. Γενικώς πίσω από τα φωτοβολταϊκά και από τις ανεμογεννήτριες υπάρχουν Γερμανοί και Δανείοι. Δεν με απασχολεί και δεν μας απασχολεί σαν παράταξη αυτό. Εμείς λέμε δεν είναι δυνατόν η περιοχή να ξεκινήσει από τώρα να δίνει τα κομμάτια της άκρητα και χωρίς κανένα προγραμματισμό. Δεν μπορεί ούτε το κράτος, γιατί κάνει το ίδιο και το κράτος στην απολιγνητοποίηση, νομίζω τα δύο φαινόμενα συνδέονται απόλυτα. Το ίδιο που κάνει το κράτος στην απολιγνητοποίηση, που ξεκίνησε να πει ότι θα τα κλείσω όλα χωρίς κανένα σχέδιο, και τώρα ήρθε ο κύριος Μουσουρούλης να μας πει: ελάτε τώρα να δούμε πώς θα τα κλείσουμε, ενώ βγήκε η απόφαση. Το ίδιο ακριβώς πάει να γίνει και εδώ. Ζητούν από εμάς να παραχωρήσουμε τη γη χωρίς κανένα προγραμματισμό. Να σας πω ότι είμαι σε επαφή με πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι κάνουν μελέτες επί των εδαφών. Έχω μελέτη και για το αμύντεο στα χέρια μου, όπου φαίνεται πια που όπως στραγγίζουν τα νερά, που υπάρχουν εδάφη για πτηνοτρόφους, που υπάρχουν εδάφη για γεωργούς, που μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις εναποθέσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν με ειδικό τρόπο γιατί κάνουν καθυζήσεις. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε σαν δημοτική αρχή και σαν περιοχή να κάνουμε ένα προγραμματισμό για την περιοχή μας, αφού δεν κάνει κανείς άλλος από τα πάνω, από το κράτος εννοώ. Το κράτος βεβαίως οφείλει να πει στους πολίτες του ότι κάνει προγραμματισμό για όλους τους πολίτες. Γιατί αυτό που πάει να γίνει στην περιοχή είναι να τα δώσουμε όλα και να τα δώσουμε κοψοχρονιά και αύριο να δεκαπλασιαστεί η τιμή του ρεύματος για όλους τους πολίτες της Ελλάδας και οι άλλοι Έλληνες δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι είναι πρόβλημα της Πτωλεμαΐδας, δεν ξέρουν ότι είναι πρόβλημα όλων. Εμείς λοιπόν, σαν παράταξη, λέμε να γίνει ένας προγραμματισμός, να ξέρουμε ποια εδάφη είναι για φωτοβολταϊκά, ποια είναι για ανεμογεννήτριες, ποια είναι για γεωργούς, ποια είναι για κτηνοτρόφους, ποια είναι για καλλιέργειες και μετά να αρχίσουμε να δίνουμε. Και στο κάτω-κάτω είναι και αδιανόητο, τη στιγμή που το κράτος μας ανακοινώνει ότι σε ένα χρόνο θα τα κλείσουν τα εργοστάσια της ΔΕΗ, εμείς να δώσουμε από τώρα τα εδάφη, πάρε σε το βουνό, πάρε σε τον κάτω, πάρε σε το άλλο βουνό, και να έρθει η ώρα που θα κλείσει η ΔΕΗ και να μην έχουμε και τίποτα να δώσουμε. Που λέει ο λόγος να πουλήσουμε και το τομάρι μας στην περίπτωση που θα μας τα κλείσουν όλα και θα κάνουν αυτό που έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν. Άρα λέμε όχι στο να δοθεί η γη αυτή στην εταιρεία, χωρίς να μας ενδιαφέρει ποιος είναι από πίσω. Εμείς δεν λέμε, άκουσα την κυρία Τροζοπούλου να λέει, να ρωτάει τον κύριο αν είστε κατά των φωτοβολταϊκών ή υπέρ κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι από πίσω, ούτε αν είμαστε κατά ή υπέρ. Η κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητες της. Εγώ είδα ότι ανταποδοτικά δεν υπάρχουν προς το χωριό. Επομένως, ελάχιστα ανταποδοτικά για να δώσουμε ένα βουνό ολόκληρο για να βγάζουμε εκατομμύρια. 25 ΜΒ νομίζω είναι περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποσά απίστευτα. Και οι κάτοικοι θα πάρουν άσφαλτο για το χωριό. Λέμε όχι και το λέμε κάθετα. Νομίζουμε ότι είναι αδιανόητο να συνεχίσει αυτή η κατάσταση να ζητούν κομμάτια της γης μας οι διάφοροι. Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό και τη ΑΠΕ συσχετίζουμε το γεγονός με το πρωτογενή τομέα. Και κατά κάποιο τρόπο δείχνουμε μία ευαισθησία στο τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους και το τι γίνεται με τους αγρότες και γενικότερα τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ας είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουμε πραγματικά να έχει σωστό αποτέλεσμα και αν επικεντρώνεται το κράτος και η πολιτεία στον πρωτογενή τομέα, ας δώσει γενναίες χρηματοδοτήσεις και ας ξεκινήσει να κάνει βήματα τέτοια για να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω, επειδή συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο, νομίζω ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνει ένα γραφείο για τον πρωτογενή τομέα στο Δήμο, όπου θα ενημερώνει κατά διαστήματα και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες για την κείμενη νομοθεσία, για τα προγράμματα που τρέχουν τα χρηματοδοτικά, για τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν γενικότερα ακόμα και για το βοσκότοπο, ακόμα και στον ΟΚΕΠΕ και παντού για να έχουμε ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Αλλά ας είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ειλικρινείς. Ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας είπε το εξής: να έρθουν οι Γερμανοί να επενδύσουν στη χώρα μας και να φέρουν τεχνολογία και οι Έλληνες πολίτες να βρουν να κάνουν, και ιδιαίτερα οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, να βρουν να κάνουν άλλες δουλειές. Άρα το εγχείρημα και η προτροπή του κυρίου Πρωθυπουργού ήδη πιάνει έδαφος στην περιοχή μας. Και ξεκίνησε λοιπόν, και θα τα πούμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, να παίρνει γη και αποφάσεις για να τις δώσει στα μεγάλα συμφέροντα. Αυτά που επικαλέστηκε η κυρία Τερζοπούλου, που θα είναι αυτή που θα πάρει το μεγάλο οικονομικό κομμάτι, και εμείς θα ψάχνουμε για το μεροκάματο ή για άλλες δουλειές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, με ένα κοινικό τρόπο. Ας είμαστε επίσης ειλικρινείς. Διότι αν λέμε και πιστεύουμε το μεγάλο όχι στην απολιγνητοποίηση, τότε δεν έχουμε καμία σχέση και καμία δουλειά με όλες αυτές τις αποφάσεις που είναι τα καθρεφτάκια για να επηρεάσουν την τοπική κοινωνία με ένα δέλεαρ 20.000 ή ένα εξάμηνο απασχόλησης για να μπορέσουν να περάσουν την πολιτική τους, που για τη Δυτική Μακεδονία θα είναι μια πολιτική αρνητική, μια πολιτική καταστροφική, μια πολιτική που θα οδηγήσει την Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Εωδέας στην ερήμωση, θα μειώσει τις θέσεις εργασίας και θα έχουμε τεράστια προβλήματα με την ανεργία.